Ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας σχετικά με τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα της δημιουργίας στρατοπέδων λαθρομεταναστών τονίζει ότι το Συμβούλιο είπε όχι στη χωροθέτηση τέτοιων στρατοπέδων στη Θεσσαλία. Είναι αδύνατο να δημιουργηθούν τέτοιοι χώροι στη Θεσσαλία και στην Καρδίτσα, είπε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης και πρόσθεσε. Η απόφαση αυτή δεν λύνει το μεταναστευτικό όπως θέλουν να μας πούν, αλλά υποκρύπτει άλλους σκοπούς, γιατί θα ξέρετε ότι ο κ. Χρυσοχοΐδης πολιτεύεται στη Β' Αθηνών και θέλουν να μεταφέρουν το πρόβλημα από τα μεγάλα αστικά κέντρα στην περιφέρεια. Εμείς λοιπόν εδώ είμαστε αντίθετοι με οποιαδήποτε απόφαση θα πάει την περιοχή μας πολλά χρόνια πίσω. Είμαστε αντίθετοι με οποιαδήποτε απόφαση δεν σέβεται τον παράγοντα άνθρωπο. Και έχουμε να πούμε εδώ ότι όσον αφορά τα αντισταθμιστικά ωφέλη τα οποία επέρονται και προσπαθούν να βάλουν μερικούς στο τρυπάκι του να συμφωνήσουν, έχουμε να πούμε ότι η φερεγγιότητα αυτής της κυβέρνησης την έχουμε νιώσει, την έχουμε δει και προηγούμενα χρόνια, όπως και πέρυσι, τέτοιο καιρό μας υποσχόταν ότι θα δίνουν χρήματα για τις μεταφορές των μαθητών που δεν έδωσαν και αναγκαστήκαμε να βάλουμε από τα δικά μας έσοδα. Έχουμε να πούμε λοιπόν εδώ ότι εφόσον δεν ενδιαφέρονται για τις μεταφορές των μαθητών για ένα τόσο ευαίσθητο χώρο όπως είναι ο χώρος της παιδείας και της μόρφωσης των παιδιών του ελληνικού λαού, είναι αδύνατο να ενδιαφέρονται για τους μετανάστες. Ως εδώ λοιπόν και μη παρέκει, οι αντιδράσεις από εδώ και πέρα θα είναι δυναμικές. Είναι μια περιοχή μέσα στον παραγωγικό ιστό της πόλης. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα πανέμορφο αθλητικό κέντρο στο οποίο εκατοντάδες παιδιά και κάτοικοι της περιοχής αθλούνται κάθε μέρα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτή η περιοχή θα υποβαθμιστεί πλήρως. Γι' αυτό λοιπόν και αυτοί οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις για μας, ερήμην μας, θα πρέπει αν μη τι άλλο πρώτα να διαβουλεύονται, να συζητούν και αν θέλουν πραγματικά να δουν, να βρουν λύσεις στο μεταναστευτικό, ας φέρουν στη Βουλή ένα νόμο. Εμείς είμαστε έτοιμοι ως περιφερειακή αρχή να υποβάλουμε προτάσεις για να λυθεί πραγματικά το πρόβλημα στη ρίζα του και όχι να μετατοπιστεί όπως επιθυμούν αυτοί για εκλογικούς λόγους.